Γεια σας. Με ζήτησα να δείξω το αβοκάντο που είχαμε φυτέψει μαζί. Πώς είναι τώρα το χειμώνα, πού το έχω. Αυτό το αβοκάντο δεν είναι αυτό που φυτέψαμε πριν 1,5 χρόνο. Είναι πολύ πιο μικρότερο σε ηλικία, είναι περίπου 10 μηνών. Τα φυτά αυτά τα μεγάλα τα χαρίζω, αλλά μετά πάλι με έμεναν κουκούτσια και φύτεψα. Λόγω έλλειψης χώρου καταλαβαίνετε γιατί δεν χωράει πλέον τίποτα και αναγκαστικά τα μεγάλα τα φυτά χαρίζω ή τα πουλάω ή χαρίζω. Αυτό εδώ το αβοκάντο είπα να δοκιμάσω να το αφήσω στη βεράντα όλο το χειμώνα. Η βεράντα μου είναι προφυλαγμένη από τον αέρα, έχω αντιανεμικό και αντιανεμικό κολλημένο όπως βλέπετε, προσπάθησα να καλύψω να μην μπαίνει καθόλου αέρας. Από το καλοκαίρι κυνηγούσα τα μαστόρια να με φτιάξουν γωνίες. Δεν ήρθε κανένας, δεν προλάβαιναν. Τώρα την άνοιξη κάτι θα κάνουμε, δεν ξέρω τι θα κάνω. Πάντως θα βάλω πιο μόνιμη κατάσταση. Εγκατάσταση. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο αβοκάντο το έχω μόνιμα στη βεράντα, ήταν από το καλοκαίρι. Το κατέβασα κάτω. Κάποια μία έγραψε ότι το αβοκάντο της είναι ενός έτους και είναι 1 μέτρο. Αυτό σημαίνει όταν το αβοκάντο σας δεν παίρνει κάποιες θρεπτικές ουσίες ή δεν υπαρκεί το φως. Γιατί το αβοκάντο αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ θα βγάλω φωτογραφία για το ύψος αυτού του φυτού και να φανταστείτε ότι το καλοκαίρι το κορυφολόγησα για να μην πάει πιο πάνω και να αρχίσει να κάνει κλαδιά. Όπως βλέπετε έκανε 2 κλαδιά που μόλις θα ζεσταθεί καιρός, δηλαδή κάπου το Μάρτιο, πάλι θα κλαδέψω για να είναι λίγο το δεντράκι φουντωτό και όχι απλά ψηλό. Κάποια φυλλαράκια να σας δείξω, βέβαια ταλαιπωρήθηκαν και δεν δείχνουν καλά, αλλά αυτό είναι και λογικό γιατί στη βεράντα μου θερμοκρασίες κατέβαιναν μέχρι και -2, δηλαδή αρκετά κρύο. Με έγραψε μία συνδρομήτρια ότι είχε πρόβλημα, την χάλασε το αβοκάντο από τον αέρα. Δεν χαλάει αβοκάντο από τον αέρα, χαλάει από το κρύο αέρα. Άμα έχετε κάποιο αντιανεμικό ή κάπου στη γωνία να μην το χτυπάει κρύος αέρας, δεν παθαίνει τίποτα. Από ό,τι βλέπετε, αντέχει και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα πρέπει να πάρετε το φυτό σας και να το βγάλετε έξω από το σπίτι, όχι. Αυτά γίνεται σιγά σιγά σταδιακά, να συνηθίζει το φυτό και να μην είναι σουκαρισμένο. Σχεδόν δεν το ποτίζω, δεν το λιπαίνω αυτό εννοείται αυτή την εποχή, δεν το ποτίζω σχεδόν καθόλου, μόνο άμα βλέπω ότι τα φύλλα του κρεμάστηκαν τελείως και στην περίπτωση αν έχουμε αρκετά ζεστό καιρό. Επίσης κάποιος έξυπνος μου έγραψε κάτι σαν μωρή, δεν είμαστε τροπική χώρα, δεν φυτρώνω εδώ αβοκάντο. Πληροφοριακά, να κοιτάξει ο συγκεκριμένος κύριος για την Κρήτη και τα λοιπά, μεγαλώνουν και πάρα πολύ καλά, μεγαλώνουν αβοκάντο. Το μόνο που δεν αντέχουν εννοείται παγωνιά, αλλά εγώ θα κάνω αυτό το πείραμα και να δω πόσο θα πάει όλο αυτό το χειμώνα. Από ό,τι βλέπετε, δεν λέω ότι το φυτό είναι σε θαυμάσια κατάσταση, εννοείται χειμώνας, αλλά πάλι δεν χάλασε και δεν δείχνει ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό το άσπρο που βλέπετε πάνω δεν είναι από ψυκασμός, δεν είναι κάποια σκόνη. Είναι όπως σας είπα ότι δεν με έφτιαξαν τη βεράντα και ένας-ένας έρχονται και κάτι λίγο τρυπάνε το τοίχο για να βάλουν ένα κομματάκι πλαστικού, άλλο κομματάκι πλαστικού και γέμισαν σκόνη από το τοίχο. Νομίζω ότι είπα όλα που ήθελα να σας πω. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, γράψτε, θα απαντήσω. Και αν δεν σας απάντησα, γράψτε κάτω από το καινούριο βίντεο. Ευχαριστώ για κατανόηση.